Τεκμανάξ.gr, είμαι ο Δημήτρη Αμπρά και έχω στα χέρια μου το Huawei Mate 20 Pro. Το έχω εδώ και ορισμένε μέρε, λίγο πριν την ανακοίνωση τη συσκευή το πήρα. Το έχω λιώσει αυτέ τι μέρε και ήρθε η ώρα να τσεκάρουμε αν είναι τόσο καλό και αν μπορεί να κάνει όλα όσα υπόσχεται η Huawei. Πάμε να δούμε το review και να μάθουμε τη συσκευή. Εδώ είναι λοιπόν το Mate 20 Pro Το έχουμε κάποιες μέρες ε, στην κατοχή μας ε, Έχει ανακοινωθεί θεωρητικά πριν από λίγο Το βίντεο βασικά ανέβηκε με το που τελείωσε το embargo για την ε, συσκευή Το δοκιμάζουμε εδώ για κάποιες μέρες Ήρθε η ώρα να σας δείξουμε και το review Είναι μια συσκευή πάρα 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 πολύ όμορφη. Εγώ προσωπικά την ερωτεύτηκα από την ε, πρώτη ματιά πάμε να το δούμε λιγάκι περιμετρικά να πούμε και τα χαρακτηριστικά του κάτω ως συνήθως έχουμε την έκδοση D-Blue C η οποία ξεκινάει από μπλε και καταλήγει σκουρένει σε μοβ και καταλήγει σε μαύρο. Είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα ο χρωματισμός απλά είναι εκπληκτικός. Είναι απίστευτα όμορφη η συσκευή και τα χρώματα της ε, μπροστά έχουμε την οθόνη η οποία είναι 6,39 ιντσες αναλυση ανάλυσης 2K+, σημαίνει ότι είναι 1340x3220 pixels, 195 ανα, αναλογια οθόνης 537 ppi πυκνότητα σε pixels έχει Gorilla Glass στην πρόσωψη, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι Gorilla Glass είναι, δεν μας είπε η εταιρεία και πάνω έχουμε τον οτσάκι με την κάμερα των 24 megapixels, φακό ε, διαφάρματος F-stop 2 και τους αισθητήρες για το Face ID ε, τι άλλο έχει η οθόνη. Οπ. Σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων in display fingerprint scanner. Το οποίο όπως βλέπετε είναι και πάρα πάρα πολύ γρήγορο. Το αυτό. Έχει και face ID. Κοιτάξτε πόσο γρήγορο. Έχει τους αισθήρες πάνω. Το notch είναι στο μέγεθος, στο μέγεθος, αυτού που είδαμε και στο iPhone XS Max, το 10S Max, αλλά ο σαρωτή δακτυλικών πάνω στην οθόνη είναι απίστευτο. Είναι αρκετά γρήγορο. Θυμίζει πολύ τους ε, κλασικούς σαρωτές ε, που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα στα κινητά μα. Επιτέλου και σε μια συσκευή πιο ευρεία κυκλοφορία. <κυκλή> λοιπόν, η οθόνη είναι AMOLED. Είναι ο LED othony, λοιπόν στις 6,39 όπως είπαμε, 2K, 2K Plus ανάλυση, συμβατή με HDR10 περιεχόμενο, στην πρόσωψη έχουμε πάρα πάρα πολύ μικρά bezels στο... και στο κάτω μέρος και στο πάνω αν εξαιρέσουμε το notch. Ε... στο πάνω μέρος έχουμε IR Blaster, δεύτερο μικροφωνάκι για Noise Cancellation. Από εδώ έχουμε το Power Button με κόκκινο και το Volume Rocker δε... για την αυξομοίωση ένταση του ήχου. Στο κάτω μέρο έχουμε την θύρα για την ΣΥΜΑΣ. Ε, Είναι dual SIMAX η συσκευή, και αν θυσιάσουμε τη μία ΣΥΜΑΣ μπορούμε να βάλουμε Nano SD, καινούριο τύπο SD. Κυκλοφορεί αρχικά μόνο από την ε, Huawei. Φαντάζομαι ότι και στο μέλλον θα έρθουν και περισσότεροι πάροχοι και ε, περισσότερε εταιρείε να μα δώσουν ε, τι κάρτε αυτέ. Δύο μικροφωνάκια κάτω <coughs> για ε, ο, ομιλία και για noise cancellation. Και από εδώ δεν έχουμε τίποτα. Στο πίσω μέρος πανέμορφη πλάτη με το χρωματισμό αυτόν του Deep ε, Blue C Flash και να φέρω τις σημειώσεις μου γιατί είναι λίγο πιο complicated οι κάμερες στο πίσω μέρος Λοιπόν, άντε εδώ είναι Έχουμε και λέμε στο πάνω μέρος είναι πολλές κάμερες και Εντάξει, ναι. στο πάνω μέρος έχουμε τηλεφακό ε, με κάμερα αισθητήρα 8MP, 8 φακός διαφράγματος f-stop 2.4 και οπτικό σταθεροποιητής εικόνα στο τηλεφακό. Ακριβώς από κάτω έχουμε ultra wide ε, φακό, υπερευρυγόνιο, με φακό διαφράγματος f-stop 2.2 ε, στα 20MP και ε, AIS, ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνα. Και από εδώ έχουμε τον κλασικό 40 MP αισθητήρα με φακό διαφράγματο F-Stop 1,8 επίση με ε, ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνα. Ε, τι άλλο. Η κάμερα τραβάει 4K βίντεο προφανώ ή πίσω, η μπροστινή 1080p. Ε, και πάμε να δούμε τι έχουμε και στο εσωτερικό. Λοιπόν, ε, η συσκευή είναι 187 γραμμάρια, 8,5 χιλιοστά περίπου πάχος, είναι μια χαρά, για το μέγεθός της είναι μια χαρά. Ε, στο εσωτερικό κύριο είναι 980, πανίσχυρο τσίπσετ στα, στα 7 νανόμετρα. Ε, είναι ό,τι πιο δυνατό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο του Android. 6 GB RAM, 128 GB αποθηκευτικό χώρο είπαμε επεκτάσιμο με Nano SD μέχρι 256 GB. Η μπαταρία είναι στι 4200 mAh, πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Ε, φυσικά τεχ, έχουμε ε, Android 9 ε, Pi με το Emotion UI ή UI ε, 9. Αναρωτιέστε όσοι το έχετε προσέξει, το ηχείο που είναι, έχουμε στερεοφωνικά ηχεία αρχικά. Το, το ένα ηχείο είναι εδώ πάνω στο notch. Το δεύτερο δεν το είδαμε όμω από κάτω. Πού είναι. Και εγώ στην αρχή ψάρωσα. Λέω ρε γαμώτο που πήγε. Είναι μέσα στην USB Type-C στα τυχώματά τη. Πάρα πάρα πολύ πρώτη και πάρα πολύ καλή. Δεν έχει ανάγκη από γρήλε και από τέτοια πραγματάκια. Ε, τι άλλο, τι άλλο. Να, η συσκευή, η συσκευή είναι αδιάβροχη πλέον. Με πιστοποίηση IP68 σημαίνει πω αντέχει 2 μέτρα σε νερό νερό πισίνας φαντάζομαι ε, για κανένα μισάωρο. Ε, πάρα πάρα πολύ καλή φάση. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να δούμε τι έχει να προσφέρει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Σαρωτή. Πάρα πάρα πολύ γρήγορος. Και το AI... Ε, phaser cognition, όπως το λέει η εταιρεία, με το που ανήκει και σε βλέπει μπαπ, ξεκλειδώνει πάρα πάρα πολύ γρήγορη και πολύ αξιόπιστες οι λύσεις αυτές. Ε, να πούμε ότι πάνω στον ε, κύριο 980 έχουμε και πλέον διπλό ε, νευρονικό επεξεργαστή για να αναλάβει το τεχνητή νοημοσύνη της ε, συσκευή. Ε, εμείς την έχουμε κάποιες μέρες. Αυτό που μα είπε ότι ε, θα χρειαστεί λέει πάνω από 10 μέρε για να μάθει τις... Ε, ε, συνήθειέ μα και να προσαρμόσει έτσι τι επιδόσει αλλά και την ταχύτητα τη συσκευή, ε, όπω επίση και την αυτονομία. Δηλαδή, μα είπε, μην περιμένετε στι 5 μέρε και στι 6 μέρε να δείτε την full απόδοση τη μπαταρία. Θα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά θα πάει και λίγο παραπάνω ε, αφότου σα μάθει λίγο παραπάνω η συσκευή. Ε, έχουμε να δούμε τι ρυθμίσει λιγάκι. Καταρχάς στην προβολή, όχι, ε, έχουμε τα κλασικά είχε ειδοποιήσει ε, οθόνη, σούξου, μουξου, μπαταρία και τα λοιπά σημειώνω ότι το έβγαλα μόλις, μόλις, τη φόρτιση μόλις ξεκίνησε το βίντεο οπότε είμαστε 100% για να δούμε στο τέλος πόσο θα είναι ασφάλεια Google Play Protect, εντάξει, κλασικά δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου και το κωδικός Πρόσβαση. Θάλαμο κωδικών πρόσβαση. Ναι, ουάω. Wow, αυτές οι ελληνικέ μεταφράσει είναι φοβερέ γενικότερα. Προφανώ εννοεί ένα Volt το οποίο κρατάει τους κωδικού μα και απλά με το δακτυλικό αποτύπωμα ε, δεν χρειάζεται να του ξαναβάλουμε. Private space και τα λοιπά. Ε, εδώ έχουμε πληροφορίε τηλέφωνο. Τα κλασικά. Ε, Emotion UI 9. Android Pi. Εδώ είναι και το αυτό που μας υπνοτίζει και καλά το πάει. Οκ, okay, δεν έχουν πλέον τα παιχνιδάκια έτσι που γουστάραμε παλιότερα. Κύριε 980 με 6 GB RAM, 128 GB αποθηκευτικό, 93 ελεύθερα, εντάξει έχω τραβήξει πολλή φωτογραφία και βίντεο. Ε, νομίζω έχει γύρω στα 107 με 108 GB ελεύθερα η συσκευή με το που την ανοίξουμε. Ανάλυση 320 1140. Έχει τον κώδικα ασφαλείας, την ημέρα ασφαλείας του Σεπτεμβρίου πάρα πάρα πολύ καλά ε, και αυτό που εγώ ενεργοποιώ γενικότερα εγκοπή εγκοπή και την κρύβω εδώ έχω βάλει και μαύρα μενού είναι πιο ωραία με την άμμο οθόνη τώρα βλέπετε έχει κρυφτεί η... το notch και δεν φαίνεται εδώ, μου αρέσει πιο πολύ έτσι η αλήθεια είναι οπότε πάμε να δούμε την οθόνη η οποία όσοι προλάβανε από τις μέρες που την έχω και την είδανε μου είπαν ότι φίλε είναι εκπληκτική και ίσως είναι και καλύτερη από άλλες ναυαρχίδες που ισχυρίζουν ότι έχουν την καλύτερη οθόνη ever να δούμε Ωραία. βλέπετε pure black να δώσω λίγη φωτεινότητα pure black πάρα 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 πολύ καλά εκπληκτικά χρώματα και οι γωνία θέας παρότι είναι σκοτεινά τα πλάνα είναι φοβερές όπως βλέπετε να το κάνω λίγο stretch εδώ. να πιάσει όλη την οθόνη βλέπετε τώρα εδώ πέρα που το ενεργοποίησα δεν, δεν πιάνει το notch το οποίο το προτιμώ δεν μου αρέσει ποτέ να βλέπω το notch μέσα στο βίντεο μου είναι εκπληκτική οθόνη ε, χαλαρά μπορεί να ανταγωνιστεί ε, οθόνε iPhone ε, 15s Max και Galaxy Note 9. Πάρα 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 πολύ καλή οθόνη. Πάμε να βάλουμε και κάτι πιο φωτεινό. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Εδώ είμαστε. Βλέπετε είναι απίστευτη οθόνη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει το πόσο όμορφη είναι μόνο από την κάμερα. Αλλά όπω βλέπετε και οι γωνίε είναι εξαιρετικότατε. Από εδώ που είναι 178 μίρε, ξέρω εγώ. Έχουμε κανονικά εικόνα και δεν έχουμε χρωματική παραμόρφωση. Εκπληκτικότατη οθόνη. Μπράβο στην εταιρεία, πάρα πάρα πολύ καλή. Είχαμε καιρό να δούμε τόσο καλή οθόνη από την Huawei. Είναι καλέ σε 1080p, ειδικά όταν η συσκευή είναι πιο οικονομική και δεν φτάνει το χιλιάρικο. Αλλά τώρα που είμαστε στο χιλιάρικο, δεν μπορούσε να βάλει Full HD Plus οθόνη μόνο. Τέλεια. Εκπληκτική οθόνη. Πάμε να συνεχίσουμε όμω να δούμε τι ψάρια πιάνει και ο ήχο. Τώρα να χαμηλώσει φωτεινότητα είναι πολύ φωτεινή η οθόνη. Δεν είχα θέμα ακόμα και σε εξωτερικού χώρου κατά τον μεσημεριανό ήλιο. Ε, πάμε στη μουσική. Βλέπετε εδώ άμα το κλείσω Συνεχίζει με ένα από το πάνω Αλλά το ηχείο είναι εδώ Στερεοφωνικός ήχος Πάρα πάρα πολύ ποιοτικό ηχιάκι Εδώ είναι και οι ρυθμίσει. Έχουμε και το Olympia Atmos. Να δούμε τι ψηλέ. Πολύ καθαρές. Πάρα πολύ καθαρές. High quality. Εδώ καταλάβουμε και το στερεοφωνικό. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για πώ περνά στο μικρόφωνο. Νομίζω δεν περνάει στερεοφωνικό να το φέρω πιο κοντά, να το ακούσετε κι εσείς, στο ηχείο, στο μικρόφωνο. Πάρα πάρα πολύ καλός ήχος. Θα ήθελα ένα κλικ παραπάνω ένταση, αλλά δεν θα πω ότι έτσι με χάλασε ιδιαίτερα ο ήχος του κινητού Είναι πάρα πάρα πολύ καθαρός ε, Να πούμε ότι η συσκευή δεν έχει Τζάκι ακουστικά Έχει όμως ε, Ακουστικά μέσα στη συσκευασία Τα οποία είναι USB Type-C Και φυσικά Έχει και αντάπτορα ε, USB Type-C Σε 3,5 χιλιοστά τζάκ Αυτά να τα ακούνε κάποιες εταιρείε που βάζουν συσκευέ 1.300 ευρώ και δεν έχουν μέσα τον, τα βασικά όπως τον αντάπτορα. Ε, λοιπόν, πάμε να είδαμε ήχο, είδαμε και οθόνη. Πριν συνεχίσω στην κάμερα που είναι το highlight της συσκευή, να πούμε για κάποια άλλα πράγματα για που δεν είπαμε προηγουμένω. Έχουμε ασύρματη φόρτιση πλέον στην συσκευή και δεν είναι απλά ασύρματη φόρτιση. Μα επιτρέπει η συσκευή να φορτίσουμε ασύρματα άλλε συσκευέ. Δηλαδή, αν πάω στην μπαταρία, τώρα δεν έχω κάποια άλλη συσκευή που να υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση. Έχουμε Εντάξει, ξεθύματα τη φόρτιση είναι ενεργοποιημένη, αντίστροφη ασύρματη τη φόρτιση που φορτίζει άλλε συσκευέ, με... απλά κουμπώντα πλάτη με πλάτη τι συσκευέ, το Mate 20 Pro με την άλλη συσκευή. Το δοκίμασα με ένα iPhone 10 που είχα εκείνη τη... μέρα που άνοιξα τη συσκευή και δουλεύει άψογα και φορτίζει και αρκετά γρήγορα. Ε, υποστηρίζει, βέβαια θα πούμε στην μπαταρία τα υπόλοιπα αυτά. Ε, λίγο, δηλαδή, λίγο πιο κάτω στην αυτονομία επειδή βιάζομαι βασικά να σας δείξω την κάμερα, έχω κατενθουσιαστεί με το κομμάτι της ε, κάμερας να φέρω κάποια πραγματάκια εδώ πέρα να βάλω να ποζάρουνε Την να φέρω, τι να φέρω αυτό εδώ και αυτό εδώ, μινιατούρες καταρχάς είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορη τώρα μου άνοιξε το super macro Αναγνωρίζει έχει το AI η κάμερα και αναγνωρίζει τα πάντα. Ξεζουμάρισμα υπερευρυγόνιο. Και εδώ υποστηρίζει η Super Macro, οπότε μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ περισσότερο το θέμα μας από ότι με τον απλό ευρυγόνιο φακό. Για να δούμε τι βγάλαμε. Αξιτρομερή λεπτομέρεια. Έτσι. Τρομερή λεπτομέρεια. Και αυτά εδώ πέρα δεν είναι θόρυβο, απλά έτσι είναι η μηνιατούρα γιατί είναι βαμμένη στο χέρι. Λοιπόν, εκπληκτική η κάμερα. Έχουμε 0,6 επί που είναι υπερευρυγόνιο. Έχουμε το κανονικό το 1 επί που είναι ο απλό ο, 3 επί, οπτικό. Έτσι και αυτό αρκετά ποιοτικό όπω βλέπουμε. Πάρα πολύ καλά Και φυσικά έχουμε και το Hybrid 5EP, που στην ουσία είναι ένα συνδυασμό οπτικού και ψηφιακού ε, zoom. Ε, δεν το συστήνω για βραδινέ φωτογραφίε, γιατί εκεί πέρα έχουμε λίγο παραπάνω θόρυβο λόγω του χαμηλού φωτισμού. Οπότε με το ψηφιακό γίνεται ακόμα πιο έντονο. Αλλά ναι, ε, δεν είναι ότι καλύτερο. Πορτρέτο. Εδώ έχουμε καινούριε λειτουργίε. Καταρχά, έχουμε το πώ θα φαίνεται. Πώ θα φλουτάρει, Οχι, εδώ. Το, πώς θα φλουτάρει τον, ε, το φόντο πίσω, τι θέλουμε να σχηματίζει. Γιατί όταν κάνουμε αυτά τα patterns που κάνει πίσω να φλουτάρουμε το φόντο, θέλουμε να είναι ρόμβι, θέλουμε να είναι στρόβιλι, θέλουμε να είναι καρδούλε, τι θέλουμε να είναι. Εγώ προτιμώ το τίποτα. Απλό, απλά φλουτάρισμα. Εδώ έχουμε τον φωτισμό που έχουμε τον φωτογραφικό θάλαμο, το κλασικό που φλουτάρει το φόντο πίσω αρκετά έντονα. Έχουμε ε, αναδιπλούμενες περσίδες, θα το δούμε στη συνέχεια στα δείγματα. Μπαμ! Βάζει χρώματα πίσω από το θέμα μας. Και φυσικά το κλασικό θεατρικό φωτισμό που μας βάζει και φαίνεται το πρόσωπο και όλα γύρω είναι μαύρα. Θα τα δούμε στις εστά δείγματα πιο κάτω. Έχουμε την νυχτερινή λήψη. Νομίζω ότι εδώ θα ήταν καλό να κλείσω τα φώτα και να μείνουμε με πολύ πολύ χαμηλό φωτισμό. Για να δούμε να κλείσουμε τα studio φώτα και να τραβήξουμε φωτογραφία νύχτα. Ο φωτισμός είναι αρκετά χαμηλός όπως βλέπετε. Το κινητό κάνει προφανώς τη νύχτα μέρα. Για να δούμε τώρα εδώ. Και είναι στο χέρι δηλαδή δεν είμαι τελείως σταθερό εγώ έτσι. Ας ανάψουμε τα φώτα. Να δούμε το φως το αληθινό. Και να δούμε τι βγάλαμε. Είδατε πόσο χαμηλός είναι ο φωτισμός και κοιτάξτε εδώ ποιότητα και πόσο καλό φωτισμένη είναι η φωτογραφία. Έχει εστιάσει εδώ στην πανοπλία και έχουμε πάρα πάρα πολύ λεπτομέρα με πολύ χαμηλό φωτισμό και η κάμερα στο χέρι έτσι, δηλαδή αυτό το, αυτό το ανεπαίσθητο κανονικά ε, βγάζει κούνημα. Εδώ έχουμε το κλασικό το διάφραγμα που ορίζουμε εμείς το βάθος πεδίου okay. και έχουμε έξτρα λειτουργίες το βιντεο βίντεο κλασικά εδώ πέρα 4K και μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και το HDR. AI HDR για την ακρίβεια και επαγγελματική full ρυθμίση τα γνωστά. Και εδώ έχουμε υποβρύχια, πανοράμα 3D, HDR, αργή κίνηση 960 FPS, φακό ε, AR. Μπορούμε να βάλουμε α, τώρα που με βρήκε τα κλασικά που έχουν όλες, Τώρα με χάνει βασικά γιατί είναι πίσω από το τρίποδο. Όλε οι εταιρείε και. Α, ε, α. α βγάζει και γλώσσα! Α... Έχει τα διάφορα εδώ, ...τέλος πάντων, έτσι για να παίξουμε. Εντάξει, ναι, να είχαμε να λέγαμε όλε αυτέ τι λειτουργίε. Και μια και λέγαμε για το πορτρέτο, πριν, τι είναι οι περσίδε. Θεωρητικά παίρνει το πρόσωπο και το βάζει σαν να μα χτυπάνε περσίδε και να έχει έτσι έναν περίεργο. Φωτισμό πίσω μα και βάζει και στο πρόσωπο τον φωτισμό, τον φτιάχνει. Πάρα πολύ να το AI τη ε, συσκευή. Και να σα πω και κάτι άλλο. Έχουμε την αναγνώριση που είχαμε στο P20 Pro του σκηνικού. Δηλαδή, τράβεγε λουλούδι και σου έβγαζε από κάτω, βγάλε λουλούδι. Αυτέ είναι οι ρυθμίσει για λουλούδια. Τώρα, το κινητό μπορεί να σου βγάλει, ξέρω εγώ, λουλούδι, αλλά γενικότερα παίρνει έναν μέσο όρο από όλη την εικόνα και σου λέει εκεί έχει λουλούδια, εκεί έχει σύννεφα, εκεί έχει μια γάτα. Έτσι. Οπότε ρυθμίζει κάθε μέρο τη φωτογραφία ξεχωριστά. Και το πρόσεξα σε κάτι φωτογραφίε που τράβηξα προηγουμένω, σήμερα το απόγευμα, με συννεφιά πίσω. Τράβηξα μια πρωτομή, ένα άγαλμα από το κάτω και μου λέει: Μεγάλη, αυτό είναι πορτρέτο, γιατί βλέπω ένα πρόσωπο. Και τραβάω και ενώ δεν μου είχε πει σύννεφα, δεν είχε αναγνωρίσει τα σύννεφα, μου βγάλε εκπληκτικά τα σύννεφα. Πάμε να δούμε μερικά δείγματα από την κάμερα για να καταλάβετε και τι εννοώ. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν η φωτογραφία. Να χαμηλώσω λίγο φωτισμό γιατί μου φαίνεται το ανέβασε αυτόματα και θα έχει κάψει λίγο στα λευκά. Όχι, τώρα το ξεφτύλισα. Εδώ. Θα βρείτε φυσικά τα δείγματα στο αναλυτικό άρθρο κάτω, είναι στην περιγραφή αλλά κοιτάξτε πόσο καλοφωτισμένο είναι το άγαλμα. Καλό μου φαίνεται. Πόσο καλοφωτισμένο λοιπόν είναι το άγαλμα και πόσο έντονα φαίνονται τα σύννεφα από πίσω και πόσο έτσι εντυπωσιακά. Ε, και νομίζω ότι όπως το βλέπω τουλάχιστον στην οθόνη της κάμερας δεν σας περνάει ακριβώς αυτό που είναι οπότε καλύτερα να πάτε στο άρθρο να βρείτε τα δείγματα όλα είναι εκπληκτική η κάμερα. Εδώ έχουμε το μάκρο κομμάτι που φαίνονται μέχρι και οι τριχούλες από το φύλλο, από το πέταλο. Τι άλλο. Εδώ είναι υπερευρυγόνιος. Βασικά ξεκινώ από εδώ πέρα. Ο κανονικός, ο ευρυγόνιος. Τρία επιοπτικό. Πέντε επιοπτικό και υπερευρυγόνιος, για να καταλάβετε τη διαφορά από φακό σε φακό. Ε, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε αναγνώρισε θάλασσα και τα λοιπά, και τον ουρανό πίσω τον έφτιαξε πάρα πάρα πολύ καλά. Πέρασα και από την έκθεση ε, με τα, τα ε, ρέτρο αυτοκίνητα, και εδώ το αβέροφ με φοβερά σύνεφα πάνω και εδώ με τον υπερευρυγόνιο έχει πιάσει μεγαλύτερη επιφάνεια βλέπετε διαφορά κανονικός και υπερευρυγόνιος καμία σχέση εδώ είναι με τα ρέτρο αυτοκίνητα μια κορβέτ δεν θυμάμαι χρονολογία είναι του οπ, oh, 1977 το λέει η πινακίδα εδώ πίσω, έχουμε τρομερή ποιότητα στην κάμερα, εκπληκτικά χρώματα πολύ ρεαλιστικά, πολύ ζωντανά, πάρα πάρα πολύ ωραία δηλαδή, από τις πρώτες φωτογραφίες που ξεκίνησα να τραβάω ε, είναι ε, wow, απλά να ξεκινήσω από εδώ νυχτερινή, με, την, με το night mode κοιτάξτε λεπτομέρεια, κοιτάξτε πόσο φωτισμένο είναι δεν υπήρχε, αυτό, οπα, εδώ είναι Ναι. Εδώ είναι η κανονική πώ είναι. Και εδώ με το night mode. Μέρα με τη νύχτα είναι. είναι πολύ πιο φωτεινή η άλλη. Και κοιτάξτε, εδώ εντάξει το έβαλα λίγο πιο manual. Και μου το σκίσε λίγο με τον φωτισμό. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Απίστευτε φωτογραφίε. Είχα μαζί μου και άλλε συσκευέ και δεν βγάλαν τόση ε, τέτοια ποιότητα. Εδώ, κοιτάξτε. Ζουμάρισμα. Διαβάζει κανονικά το κείμενο πάνω στο κουτάκι. Οπ, όχι. Λοιπόν, εκπληκτική φωτογραφική μηχανή. Εγώ έχω σοκαριστεί και μίλησα με την εταιρεία και μου λέει: Ξέρετε, δεν είναι το 100% αυτό που βλέπει. Ε, θα το καταλάβει όταν κυκλοφορεί και δει που θα έχει το τελικό τη ε, τελική έκδοση. Εδώ είμαστε ε, ο κλασικός, ο κανονικός ο φακός, υπερευρυγόνιος, 3 επί, 5 επί. Και η ποιότητα ακόμα και στο hybrid, σε καλό φωτισμό, είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Στο βίντεο όμως πώς θα πάει. Έχω αντιμετωπίσει ένα ε, bug που έχει στο βίντεο. Ε, μίλησα με την εταιρεία, μου λέει μην αγώνεσαι. Ε, είναι επειδή δεν έχει κυκλοφορήσει η επόμενη έκδοση που το διορθώνει κάνει λίγο τζέλι εδώ στα πλαϊνά ώρες ώρες μου λέει είναι γνωστό παρόλα αυτά η ποιότητα του βίντεο άριστη η σταθεροποίηση πάρα πάρα πολύ καλή όντως εδώ στον υπολογιστή και είναι GG ζουμάρουμε μόλις εστιάσει το zoom είναι super sharp η, η εικόνα Πάρα πάρα πολύ καλό βίντεο, τρομερά χρώματα, τρομερή ποιότητα και πάρα πάρα πολύ γρήγορη εστίαση. Εστίαση. Πάρα εστίαση. Πάρα πολύ γρήγορη εστίαση. Και στο μάκρο φυσικά μιλάμε Φέν για αλλά... τρομερή λεπτομέρεια γενικότερα. Δεν βρίσκω Εξαιρετικά κάποιου λόγου να πούμε ότι ξέρει τι, είμαι, δεν μου αρέσει φωτογραφικά αυτή η συσκευή. Και ναι, θεωρώ προσωπικά από αυτό που έχω δει και από τι δυνατότητε που δίνει η συσκευή ότι είναι ό,τι πιο δυνατό φωτογραφικά έχω συναντήσει μέχρι σήμερα. Ε, νομίζω ότι όποιο είναι έτσι γουστάρει τη φωτογραφία και θέλει τι επιλογέ που δίνει θα την λατρέψει όπω και φίλοι μου, φωτογράφοι επαγγελματίε μου λένε ναι, εντάξει, ρε φίλε, είναι ότι πρέπει για να σηκώσω την κάμερα χωρί να πρέπει να βάλω 700.000 ρυθμίσει και να μου βγάλει μια καλή φωτογραφία και πάλι εδώ πέρα αυτό που λέγαμε ε, Ευρυγόνιος 3 επί 5 επί δηλαδή εντάξει εδώ πέρα είναι μακριά και η λεπτομέρεια στο ψηφιακό είναι λίγο πιο ομοιωμένη στο hybrid που είναι μισό οπτικό μισό ψηφιακό αλλά ρε παιδιά καταλαβαίνεις τους ορόφους ξέρω εγώ wow. και μιλάμε αυτό είναι στον πυρεά και η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το φλίσβο έτσι ε, και το super macro είναι wow, πάρα πολύ δυνατό. Γενικότερα είναι εντυπωσιακότατη η φωτογραφική μηχανή και θα πάρει και άλλα updates. Μου είπαν ότι για παράδειγμα σε κάποια από τα επόμενα θα πάρει το AI ε, Cinematic Mode. Cinema Mode, όπω θα το πούνε τέλο πάντων, το οποίο την ώρα που βίντεο θα σου επιτρέψει να περάσει φίλτρα από πάνω. Ε, μου δώσαν και ένα παράδειγμα. Για παρα... Θα εστιάζει πάνω σε ένα αντικείμενο, σε ένα άτομο, θα κρατάει αυτό το άτομο εν χρωμό και θα κάνει όλα τα άλλα ε, ασπρόμαυρα στο φόντο, όπω τι σκηνέ από, τη του, από λίστα του Σίτλερ. Για παράδειγμα, το κοριτσάκι που φοράει τα κόκκινα ρούχα ενώ όλη η ταινία ήταν ασπρόμαυρη. Ε, είναι πολύ εντυπωσιακέ αυτέ οι λειτουργίε. Πάμε να δούμε τι λέει και από επιδόσει. Να τρέξουμε ένα PUBG να χαμηλώσω λίγο την λίγο στην ένταση, μην έχουμε άλλα θεματάκια. Φορτώνει, 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 κάνει checking updates. Πριν λίγο το ξανά ανοίξα δεν είχε updates, μας κάνει καμία στραβή τώρα. Ωραία. Η οθόνη παιδιά είναι εντυπωσιακότατη. Έτσι και το notch, άμα το κρύψεις είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει. Είναι τόσο καλή και ποιοτική η οθόνη η OLED, που εντάξει δεν, δεν μπορεί να το ξεχωρίσει εύκολα. Όχι εύκολα, εγώ δεν μπορώ να το ξεχωρίσω από κοντά. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Κλείσε. Τέλεια. Εδώ. Οι ρυθμίσεις. δεν έχει κάτι έτσι έξτρα. Οκ. Okay, πάμε να τρέξουμε ένα, μια παρτίδα. ή σαν να μπούμε στο παιχνίδι να πριν πέσουμε από το αεροπλάνο. Να δούμε πώς θα πάει. Ε, η συσκευή την χρησιμοποιούμε τόση ώρα και δεν έχει ζεσταθεί και είναι στο 99% και βλέπω στην κάμερα 27 λεπτά με 27 λεπτά χρήση λοιπόν. Είμαστε στο 99%, έχασε μόλις ένα τα 100 και δεν είναι χρήση έτσι απλή. Ανοίξαμε και κάμερα, παίξαμε και βίντεο, ακούσαμε και μουσική. Ε, μόνο που δεν έχω τη sim τώρα μέσα για να μην έχουμε κλήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Να φορτώσει λίγο τον περιβάλλοντα χώρο Και πάμε Δεν έχουμε Μόνο εκεί που δεν έχει φορτώσει γιατί μπαίνουν και όλοι οι άλλοι τώρα Δεν ξέρω πως πηδάω πάνω Α, έτσι Πάρα πάρα πολύ GG βλέπετε τώρα που φόρτωσε εντελώ δεν έχουμε λαγκαρίσματα και τα λοιπά φεύγουμε από εδώ και πάμε να δούμε τι λένε και τα benchmarks Κλείσε. Τα έχω τρέξει από πριν τα benchmarks, έχω τραβήξει προφανώ σε screen σωτάκια. Αν τούτου 313.243 ποντάκια, πάρα, πάρα πάρα πολύ δυνατό σκοράκι. Είναι μακράν η πιο δυνατή συσκευή του Android. Και να πω την αλήθεια ότι το πρώτο benchmark που έτρεξα, γιατί το, ε, δεν είχα βάλει λογαριασμού κτλ. Το έτρεξα μου βγάλε ε, 320 χιλιάρικα. Μετά έκανε ριστόρα από το βασικό μου κινητό και έχει περάσει της Παναγίας στα μάτια μέσα. Αυτά τα χόλα στο βασικό μου κινητό. Οπότε, ναι, ήταν το πέσε λίγο πιο βαρικά. Τι προφανώ τρέχουν περισσότερα πράγματα από πίσω. 313.000 πόντι, το μπορεί να πάει και 320 έχω δει στη συγκεκριμένη συσκευή. Ε, Geekbench σε 10.230 στο Multicore Score, 3.355 στο Single Core, ό,τι πιο δυνατό στο Android. Αυτό είναι άσχετο. Αυτό είναι μπαταρία, το δούμε στη συνέχεια. Ε, εδώ είναι τα τεστ του Basemark. Ε, δυνατά σκοράκια. Πολύ δυνατά τα γραφικά. 10.178 στο PC Mark. Πάρα 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 πολύ δυνατό σκορ. Ε, δεν έχουμε ξαναδεί πάνω από 10.000 σε καμία συσκευή. Ε, Slingshot Extreme 4211 με το OpenGL. 4407 με το Βάλκαν. Ε, e, το απλό e, 5420. Άιστρομ Extreme, Extreme προφανώ maxed out και Άιστρομ Unlimited 60.637. Πάρα 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 πολύ δυνατό σκορ. E, αυτά από benchmarks, ό,τι πιο δυνατό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Android από Συσκευή εκπληκτικά γραφικά και πάμε να δούμε το θέμα της αυτονομίας Στο PC Mark μας έδωσε 11 ώρες και 52 λεπτά που είναι περίπου μισή ώρα πάνω από το Galaxy Note 9 που θεωρούσαμε ότι είναι wow και πάρα πολύ δυνατό Σε μένα με δική μου χρήση και με όλες τις εφαρμογές να τρέχουν και να κάνουν syncs και 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 μου δίνει πάνω από 6 ώρες οθόνη Όπως βλέπετε και τώρα είμαστε μισή ώρα που το χρησιμοποιούμε και είμαστε στο 99% και η φωτεινότητα είναι στο 50% πριν ήμασταν και στο 70% ε, κάνουμε χρήση δεν έχει κλείσει η οθόνη πάμε στην μπαταρία χρήση μπαταρίας, βλέπεις έχουμε τρέξει PUBG ε, υλικό οθόνη ναι, είμαστε 34 λεπτά προφανώς γιατί το βίντεο είναι στα 32 σχεδόν τώρα και δεν έχει ήταν ε, και 2 λεπτά πριν μέχρι να ξεκινήσω το βίντεο να βάλω τις κάμερες μικρόφωνα και τα λοιπά να τρέχουν έχει κάμερα, έχει παιχνίδια, είναι εκπληκτική η αυτονομία της συσκευής. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα μετά από πάνω από μισή ώρα βίντεο να είμαι ακόμα στο 99% εντυπωσιακότατο. Ε, πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάποιο μειονέκτημα μέχρι στιγμή στη συσκευή και βλέπετε πετάει έτσι. Το lag είναι άγνωστη λέξη για τη συσκευή. Εκπληκτικό. Πραγματικά. Δεν υπάρχει το πράγμα αυτό που βλέπω. Έτσι. Τα πάντα ανοίγουν μπαμ μπαμ. Απίστευτο. Ε, οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε άλλα πραγματάκια να πούμε. Α, ναι. Ε, μπαταρία που λέγαμε. Ε, super Charge. Καινούρια τεχνολογία από τη Χουά μας δίνει 70% μπαταρία φόρτιση από το 0 σε μισή μόλις ώρα. Όλη η μπαταρία φορτίζει πλήρω σε κάνα 45 λεπτό, 50 λεπτό. Είναι ότι πιο γρήγορο έχουμε δει μέχρι στιγμή σε φόρτιση, τουλάχιστον στη χώρα μα. Ε, είναι wow. Και φυσικά φορτίζει ασύρματα με 15 w γιατί το Super Challenge 40 w με 15 w που είναι πάλι ταχεία φόρτιση και μπορεί να φορτίσει και άλλε συσκευέ με ασύρματα, απλά κουμπώντα την πλάτη του στην πλάτη τη συσκευή. Ε, νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνουμε το κλείσιμο και να πούμε τα συμπεράσματά μας εκεί. Για πάμε! Είδαμε λοιπόν το Huawei Mate 20 Pro και είναι μια εξαιρετική συσκευή. Κατά τη γνώμη μου, ό,τι πιο πλήρε έχω δει και έχω πιάσει στα χέρια μου όλα αυτά τα χρόνια που παίζω με προϊόντα τεχνολογία, <coughs> δεν του λείπει κάτι. Έχει μια από τι καλύτερε χώρε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είναι το πιο δυνατό chipset μέσα στη συσκευή. Έχει μια εκπληκτική κάμερα. Πιθανό το ό,τι καλύτερο υπάρχει σε smartphone αυτή τη στιγμή. Έχει, τι, έχει εκπληκτική αυτονομία. 4.200 mAh μπαταρία με τρομερά αποτελέσματα και επιδόσεις σε διάρκεια ζωής. Σε από δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι το ιερό δισκοπότηρο των εταιριών, τόσο χρόνια το περιμένουμε, μας λένε ναι στο επόμενο, ναι στο επόμενο και δεν το βλέπαμε. Επιτέλους το βλέπουμε σε κομμένου σε πιο ευρεία κυκλοφορίες. Εντάξει, υπήρχε σε κάποια κινέζικα, με παράπονο ότι είναι πιο αργό κτλ, εδώ είναι σωστή, υλοποίηση όπως την θέλαμε. Έχουμε Face ID, έχουμε αδιαβροχοποίηση, έχουμε ασύρματη φόρτιση, μπορούμε να φορτίσουμε και άλλες συσκευέ με το η μπαταρία της συσκευής μας ασύρματα. Έχουμε υπερταχεία, υπερ, ναι, φόρτιση 70% σε μισή ωρίτσα. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι και πέρα από αυτά είναι μια εκπληκτικά πανέμορφη συσκευή από τα πιο όμορφα τηλέφωνα που έχω πιάσει ποτέ. Το ερωτήθηκα προσωπικά από το πρώτο άνοιγμα τη συσκευή, από το πρώτο χλάτ που έβγαλα τη Ζελατίνα. Ε, δεν ξέρω, προσωπικά είμαι κατενθουσιασμένο. Είχα πολύ καιρό να ενθουσιαστώ με αυτή τη συσκευή. Με οποιαδήποτε συσκευή βασικά, γιατί λίγο πολύ όλε παίρνουν από τα χέρια μου. Οπότε, εντάξει, πολλέ φορέ είναι εντάξει, ok, ναι, είναι αυτό το προηγούμενο, λίγο βελτιωμένο κτλ. Όχι, εδώ έχουμε ανασχεδιασμό στο, στο design τη συσκευή έχουμε βελτιωμένη κάμερα, εξωφρενικές επιδόσεις και πολλές, πολλές, πολλές νέες λειτουργίες και ε, ε, specs. Νομίζω ότι όποιος το κάνει δικό θα το χαρεί ε, απίστευτα πολύ. Έχω και εγώ σκοπό να το αποκτήσω, γιατί αυτό προς το παρόν δεν είναι δικό μου και σύντομα θα πρέπει να το αποχωριστώ και με τσούζει λιγάκι αυτό. Είναι, είχα, βασικά είχα καιρό να νιώσω ότι θέλω να δώσω το αμπλασάκι μου, και να πάω σε κάτι άλλο. Ε, πλέον με αυτή τη συσκευή είναι το ένιωσα και νομίζω ότι θέλω να το κάνω δικό μου οπότε ετοιμάζομαι και εγώ να ξυλοθάω. <laughs> Αυτά λοιπόν από σαν αν σας άρεσε το βίντεο ρίξτε ένα thumbs up το καμπανάκι βέβαια ε, είναι κάτω για να παίρνει το πις, ελπίζω να έχετε κάνει subscribe τα link για το social media είναι στην περιγραφή, το ίδιο και το link για το αναλυτικό άρθρο, που θα βρείτε και τις φωτογραφίες, τα δείγματα από την κάμερα, τα βίντεο και τα λοιπά. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και να χτυπώνετε review. Τα λέμε! <Συσχερ>